Μπορούσε να σας πλησιάσει. Αλλή, τι να το λέτε. Παράδειγμα. Δεν και κύριε. Δεν και κύριε, πρωί-πρωί λέτε. Πάμε. Θα μπορούσε να είναι μαζί σας. Θα μπορούσατε εσείς να έχετε μια γυναίκα με την προσωπικότητα και την εμφάνιση της κυρίας Κυρκάου. Το ξαναλέσαι, εκεί το ξαναλέσαι. Το ξαναλέσαι. Μα δεν μπορεί να έχεις μια τέτοια γυναίκα. Μα δεν τη θέλω. Με αυτά που μας λες. Μα δεν τη θέλω. Δεν τη θέλω, δεν θέλω τα πράγματα. Ο νόμος τι λέει για τους γάμους? Δεν έχουμε πάει θρησκευτικό ακόμη. Είμαστε τίποτα. Δεν τα γίνεται με τη θρησκεία. Έτσι. Όχι, δεν τα έχω πει. Είμαστε στους πολιτικούς γάμους και καταλαβαίνετε ότι η κοινωνία. Εγώ θα σας συμβούλευα με πολύ εκτίμηση να μην επέρεστε γι' αυτό. Γιατί? Γιατί δεν θα θέλατε να είσαστε στη θέση μου? Όχι βέβαια. Να ξυπνάτε το πρωί. Όχι βέβαια. Να ξυπνάτε το πρωί και να έχετε μια μικρούλα δίπλα. Να τη βάζετε το μίνι, να την πιάνετε από το χέρι και να πηγαίνετε στην καφετέρια. Και όλοι να σας λένε. Υπάρχει και ένα όριο. Επειδή ασχολούμαι με μικρά κορίτσια. Εσείς ασχολείστε με τις κοπέλες τώρα, τελευταία ακούγονται πάρα πολλά πράγματα. Έχω την Ακαδημία Μοντέλων και ασχολούμαι με τα μοντέλα τα τελευταία 22 χρόνια. Κορίτσια τα οποία είναι σήμερα από 16 μέχρι 24 ετών που ασχολούνται με το μόντελινγκ. Στις 100, άντε μια-δυο κοπελιές να έβγαιναν με τον κύριο έξω να πιούν καφέ. Αυτές θέλω. Εντάξει, άρα δεν θέλω 100. Είπαμε, μία εγώ θέλω. Εγώ μία θέλω, δεν θέλω 100. Πρέπει να χάσετε οπωσδήποτε κιλά. Έχετε έχω χάσει από την τελευταία φορά έχω χάσει 17 έχετε κιλά. Έχετε παραπάνω κιλά. Ναι, να χάσετε κιλά. Με θέλουν έτσι χοντρούλι. Ήταν ο λόγος εδώ τώρα που θα πει διάφορα. Με θέλουν έτσι χοντρούλι. Με θέλουν χοντρούλι. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι έχουμε ένα ρεκόρ εδώ 14 γάμων. Γιώργο Τσουκαλή, μας έλεγες για το χωρισμό ζευγαριών. Γιατί δεν στεριώνει ο γάμος. Ένας ευτυχισμένος γάμος έχει ένα κοκτέιλ επιτυχίας. Πώς χαρακτηρίζεται ένας γάμος? Είναι πολύ παραγωγικός ένας γάμος, Γιώργο. Δεν είναι και πώς μπορεί να διαλυθεί μια οικογένεια, Γιώργο? Καταρχάς, από τα παραδείγματα που έχεις. Κύριε Τσούκαλη, φτάνω στον κύριο Τσούκαλη, όταν πρόκειται να διαλυθεί ο γάμος. Εκεί είναι. Όσες φορές έρχονται σε σένα και σου λένε αυτό και αυτό και αυτό, πού οφείλεται? Τα οικονομικά προβλήματα. Α, τα οικονομικά. Βεβαίως. Ο οικονομικός παράγοντας είναι πολύ μεγάλος παράγοντας. Οι γάμοι που γίνονται πολλές φορές σε επιπόλαια, χωρίς να έχει ψάξει κανείς αν μπορεί να επενδύσει στο έτερο νήμιση. Ναι. Η επιπολαιότητα δηλαδή με την οποία γίνεται ένας γάμος. Παράγοντες εξωγενείς, καμιά φορά και η οικογένεια, η πεθερά, τα αδέρφια. Το μεγάλο πεθερά. Λοιπόν, η αιτία ενός διαζυγίου μπορεί να είναι το οικονομικό. Βεβαίως. Το οικονομικό τεράστιο, μπορεί να είναι και η επιτυχία ενός. Καλού ναι, αλλά συνήθως γάμο, έτσι. Παντρεύονται νέα παιδιά, Γιώργο, και κάποια στιγμή όταν δουν τα δύσκολα και τα προβλήματα μέσα στην οικογένεια, εκεί λοιπόν αρχίζουν και. Οι άλλοι παράγοντες, κυρία Καρκάνη, δηλαδή. Λοιπόν, συμπέθεροι, πεθερές, ιστορίες κλπ. Τι γίνεται? Μεγάλο πρόβλημα η πεθερά. Μεγάλο πρόβλημα. Έχει καεί. Πάρα πολύ. Από πεθερά. Πάρα πολύ. Τι σου κάνει με τον τηγάνι, δεν έχει επιλέξει μόνο 14 συζύγους. Για σκέψου το επί 14 πεθερές κιόλα. Είναι δύσκολο αυτό. Άρα πρέπει να το αναλογιστεί κανεί σοβαρά. Σε κυνήγησε ποτέ πεθερά που άφησε την κόρη τη? Όχι, όχι, όχι. Και αλλά έβαζε λόγια και εντάξει, μου την. Για την πραγματικότητα μένα με βοηθούσαν πεθερές. Γιατί βάζοντα λόγια στην κόρη τη. Τελικά τι συμβαίνει, σα βοηθούσαν? Δεν είχατε προβλήματα. Όχι, κανονικά όλο εμένα με βοηθήσαν. Σήμερα πράγματα μας λέτε σήμερα. Οι πεθεράδες μπαίναν στη μέση. Εμένα με βοηθήσαν γιατί ήθελα να χωρίσω. Μα εσείς μας είπατε ότι να χωρίσω. Μισό λεπτό. Εάν δεν ήθελα να χωρίσω, δεν θα με βοηθούσαν να μου δημιουργούν προβλήματα. Η κόντρα με την πεθερά ήταν ένα δρόμο για να την κάνω. Για να την κάνω πιο εύκολα. Στρίβει για του Αραβόνο. Λοιπόν, τέλος πάντων, να πούμε ότι υπάρχει ένα 60% αύξηση. Ένα λεπτό, μας είπε για γάμους 14. Πόσες φορές έχει αραβωνιαστεί? Κάνει, δεν αρβωνιάζει. Α, πας και πατευθείαν πήγαινε. Πατευθείαν, τώρα ο κύριος πήγαινε κατευθείαν. Παρασύγμα. Λοιπόν, να πούμε ότι υπάρχει ένα 60% αύξηση των διαζυγίων σήμερα. Επίσης, να πούμε ότι συνήθως οι σύζυγοι μπορεί γιατί, να έχουν... Γιατί χωρίζουν τα νέα ζευγάρια? Ποιος είναι ο λόγος? Είπε ο Γιώργος ότι είναι το οικονομικό. Κατά βάση είπε ο Γιώργος είναι ότι... είναι τα λόγια των γύρω κλπ. Ότι μπαίνουν σε μία σχέση.